Εκ μέρους της Επιτροπής της Ειρήνης Πρέοντας, μέλος της ΕΔΕ, χαιρετίζουμε όλες και όλους που ανταποκριθήκατε και συμμετέχετε στο σημερινό συλλαλητήριο στην πόλη μας, απέναντι ακριβώς από τη στρατηγική βάση του ακτίου, που είναι πλήρως ενταγμένη στους στρατηγικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και που η ύπαρξή της καθόλου τυχαία δεν είναι, όπως και καθόλου αθώα. Πέρα από τον κομβικό ρόλο που έπαιξε και παίζει διαχρονικά για τους λαούς της περιοχής, είναι μια ενδυνάμει ολοκληρωτική βόμβα στην περιοχή μας. Τα τύπανα του πολέμου ηχούν ολοένα και πιο δυνατά στην περιοχή μας. Ο αποκλειστικός τύπος τους μετράει δεινά για τους λαούς. Νέες επεμβάσεις, νέους πολέμους, νέες καταστροφές και θανάτους, νέες συμφορές και προσφυγιά. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να εκφράσουμε τη θλίψη μας για τους οδικοχαμένους πρόσφυγες και μετανάστες που χάθηκαν στο τραγικό πολύλικο ναυάγιο ανοιχτά των Παξών και την αλλαγή μας στους διαξοθέντες. Οι υπεριαλιστικοί οργανισμοί και οι κυβερνήσεις τους αποτελούν τους πραγματικούς υπαίτιους του ναυαγίου, της τραγωδίας για τους ξενιζωμένους, που είναι γλιτώσει από τη φωτιά του πολέμου που εξαπολύουν ή πανά του Ευρωπαϊκή Ένωση, ματώνοντας τους λαούς για λογαριασμό μιας χούφτας μονοποδιακών ομήλων. Το ναυάγιο έρχεται να προσθεθεί στο μακρύ κατάλογο των εγκλημάτων του υπεριαλισμού. Δυναμώνουμε την πάλι για αποδέσμευση της Ελλάδος από το ΝΑΤΟ για να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου, για την αμφισβήτηση του συστήματος που στο βωμό του κέρδους γεννά πολέμους, προσφυγιά, ρατσισμό. Χρειάζεται ο λαός και η νεολαία μας, οι λαοί όλη της περιοχής, να υψώσουν το ανάστημά τους και να παλέψουν ενάντια στην πολιτική που δένει χειροπόδαρα την πατρίδα μας στα βρώμικα σχέδια ή πανά του Ευρωπαϊκή Ένωσης για τα συμφέροντα μιας κούφτας εκμεταλλευτών. Ενάντια στη βάρβαρη επίθεση των πρωτοκρατών, της κυβέρνησης και των κομμάτων που τους υπηρετούν. Ο αγώνας ενάντια στην πλοκή της χώρας μας στους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους συνδυάζεται με τον αγώνα ενάντια στην περιστολή και την κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων, των συνδικαλιστικών και λαϊκών ελευθεριών, ενάντια στους νόμους που τσακίζουν τη συνδικαλιστική δράση και βάζουν στο γύψο τα εργατικά σωματεία στις λαϊκές διαδηλώσεις, ενάντια στη βία αντιμετώπιση των αγώνων του λαού και της νεολαίας. Η κλιμάκωση της επιθετικότητας στον ΗΠΑ ενάντια στο Ιράν, η πόλεμη στη Συρία, στην Ιεμένη και τη Λιβύη, η επιθετικότητα της Τουρκίας απέναντι στους γείτονές της, η έκριθμη κατάσταση στο Ιράκ έχουν δημιουργήσει ένα πύρινο κουβάρι που απειλεί να κατακάψει λαούς και χώρες ολόκληρες. Η χώρα μας βρίσκεται ήδη στο πλαίσιο αυτών των επικίνδυνων εξελίξεων. Η συστάτευση του σχεδιασμού στο ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται κατά συμφέροντα της αστικής τάξης της χώρας και την πολυδιαφημιζόμενη γεωστατηγική της αναβάθμιση. Δεν έχει καμιά σχέση με τα συμφέροντα και το ελληνικό μέλλον των εργαζομένων του λαού και της νεολαίας μας. Δεν εξασφαλίζει σε καμιά περίπτωση την ακαιρεότητα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Οι υπεραλιστές συνενώνονται, δημιουργούν άξονες και αδιάξονες, αλλάζουν στρατόπεδα και συμμαχίες. Μένονται οι οικονομικοί πόλεμοι ανάμεσα στις κυρίαρχες υπεραλιστικές δυνάμεις. Είναι μαζί όταν κλέβουν και τσακίζουν τους λαούς. Σφάζονται και τρώγονται σαν τα αιώνια όταν μοιράζονται τη λία. Είναι τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που στα χνάρια όλων των προηγούμενων και ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να βαθαίνει την εμπλοκή της χώρας μας στους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς. Χαρακτηριστική για τις προθέσεις της είναι δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρόσφατη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ. Το διαβεβαίωσε ρητά πως η Ελλάδα αποτελεί ένα αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο, ότι θα στηρίξει ακόμη πιο αποφασιστικά τα επικίνδυνα αμερικανοπαϊκά σχέδια στην περιοχή. Σχέδια που προβλέπουν νέο λουτρό αίματος για τους λαούς του Ιράν και του Ιράκ, όπως και στο αίμα δόψα τους λαούς της Ιουγκοσλαβίας, του Αφγανιστάν, της Λιβύης, της Συρίας, ασταμάτητα 70 χρόνια τώρα το λαό της Παλαιστίνης. Διανύουμε μια περίοδο εξαιρετικά επικίνδυνη για τον λαό μας, για τους λαούς όλης της περιοχής. Δυναμώνει η επιθετικότητα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οξύνονται οι ανταγωνισμοί τους
με τη Ρωσία και την Κίνα με την εμπλοκή και δεκάδων άλλων κρατών. Στον απόϊπο των Αμερικανικών απειλών ότι θα απαντήσουν στο ενδεχόμενο χτύπημα του Ιράν, διεθέτουν οι αναφορές για τον ρόλο που θα κληθεί να παίξει η Ελλάδα και ιδιαίτερα η βάση της Σούδας σε περίπτωση που κλιμακωθεί και γενικευθεί η στρατιωτική του παράθεση. Από την πρόκληση για τον ελληνικό λαό, η προσπάθεια της κυβέρνησης και των υπόλοιπων αστικών κομμάτων να καλλιεργήσουν τον επικίνδυνο φυσικασμό, να παρουσιάσουν ως παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας τις πολεμικές μηχανές των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα σε αυτή την χρονική στιγμή όπου ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση αβαντάζουν την τουρκική επιθετικότητα που κλιμακώνεται τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Κύπρο. Δεν αναγνωρίζουν σύνολα και κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο παρά μόνο ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Θέτουν όλα ένα και πιο επίμονα στο τραπέζι τα νέα δικοτομικά σχέδια στην Κύπρο και το Αιγαίο στο όνομα της διαχείρισης και της ενεκμετάλλευσης του τουρκικού πλούτου και των θαλάσσιων ζωνών. ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και από κοντά η κυβέρνηση Δημοκρατίας και τα άλλα αστικά κόμματα είναι γελασμένοι αν νομίζουν θα πιάσει το λαϊκό κίνημα στον ύπνο. Οι εργαζόμενοι, οι γυναίκες, η νεολαία, ο λαός συνολικά θα τους χαλάσουν τα σχέδια. Εντείνουμε και δυναμώνουμε τον αγώνα μας για την πάλη μας. Όλοι εμείς, αλλά και πολλοί άλλοι που δεν έχουν βγει ακόμα στον δρόμο του αγώνα, ζητάμε να ακυρωθεί η Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις βάσεις και να μην επικυρωθεί από την Βουλή. Να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας και όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις στην Ελλάδα. Καμιά συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε αποστολές εξωτερικό. Καμιά εμπλοκή της χώρας μας στους εμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Αποδέσμευση από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον εμπεριαλισμό καμιά υποταγή. Μόνο η υπερδύναμη είναι η λαή